στον αγαπητό και αγαπημένο Γεώργιο Αγγελόπουλο, που από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα και λεπτό. Μέχρι σε το λεπτό, Σαββατοκύριακο. Έχει έρθει. Μα δηλαδή πιάξε μέχρι και τα νέα του Μευτηρίου. Ναι, τα ξέρω και αυτά είναι γεγονός. Έχω αγωνία για αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει αγόρι πάντως. Έχω βάλει ένα στοίχημα για το φίλο του Μωρού που δεν το λένε. Περιμένουν με την αγαπημένη του Δήμητρα να. Είναι ότι ο Γιώργος δεν θα συνεχίσει στη Γη της Ελιάς. Και μάλιστα όχι απλά ότι δεν θα συνεχίσει, ότι ο ρόλος του θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Δεν θα φτάσει καν μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Γιατί? Τη στιγμή που. Θυμάμαι εγώ λοιπόν ότι όταν τον είχα κάνει πριν από ένα μήνα περίπου συνέντευξη για το περιοδικό OK, πάνω στην κουβέντα που είχαμε, γιατί είχαμε κάτσει και πάρα πολύ ώρα εκείνο το βράδυ και συζητούσαμε, είναι ότι περίμεναν να του πούν αν θα είναι και την επόμενη σεζόν. Γιατί ξέρουμε λοιπόν πια, εκεί είναι και επίσημο σχεδόν, ότι η Γη της Ελιάς θα πάρει παράταση και την επόμενη σεζόν. Θύμησε μου κάτι, φέτος δεν μπήκε ο Γιώργος στη σειρά. Ο Γιώργος μπήκε πέρσι προς το φινάλε. Ακριβώς, λίγο πριν από το τέλος σεζόν. Θυμάμαι την είχε κλείσει συμφωνία έτσι άνοιξη. Ήταν μόλις είχαν μάθει κιόλας ότι η Δήμητρα είναι έγκυος. Άρα τι συμβαίνει τώρα. Το είχε κλείσει. Λοιπόν, αυτό που έμαθα είναι ότι και ο ίδιος ο Γιώργος Αγγελόπουλος πρώτα ενημερώθηκε γι' αυτό από τις διαρροές και μετά έγινε μια επικοινωνία. Πρώτα ενημερώθηκε ότι δεν θα συνεχίσει ο ρόλος του. Ναι. Και ότι ο Ρέστης δεν λέγεται στη Γη της Ελιάς, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά τον ενημέρωσαν οι σεναριογράφοι, δεν ξέρω ποιος είναι τώρα που ενημερώνει. Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες, ότι έχει ενημερωθεί ότι ολοκληρώνεται, γιατί υπήρχε και ένα συμβόλαιο που έλυγε τον Απρίλιο, αλλά ήταν να ανανεωθεί. Δηλαδή, και αυτό πίστευαν και πάρα πολλοί συντελεστές της σειράς, είναι η αλήθεια. Ότι επειδή αυτή τη στιγμή κιόλας στη Γη της Ελιάς κάνει και τα υψηλότερα νούμερα. Είσαι και πολύ αγαπητός. Θεωρώ δηλαδή ότι έχεις έναν πρωταγωνιστή. Και έχει συμπέσει δηλαδή η εμφάνισή του στο σύριαλ με τα καλύτερα του νούμερα. Ωστόσο δεν μιλάμε για μια πρώτη διακοπή. Το ρόλο του κάπως ήταν λίγο περίεργο. Απλά δεν μιλάμε για πρώτη διακοπή, απλά δεν παίρνει παράταση. Όταν λέμε ότι τελειώνει τον Απρίλιο του συμβολαιού του, αλλά σημαίνει πως τελειώνει κανονικά, απλά δεν συνεχίζει. Αυτό που γνώριζαν όλοι είναι ότι θα συνέχιζε. Υπήρχε σε όλο το σύριαλ, σε όλο το cast, αυτή η αίσθηση. Και τι έχει πάρει κάποια κόντρα. Και μάλιστα ότι το έμαθε από τις διαρροές. Αυτό λίγο εντύπωση. Ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί. Ακόμα. Άμα λέει για διαρροές, μήπως υπήρχε κάποια δηλαδή, κόντρα. Απλά είναι λίγο περίεργο που πρώτα να βγαίνουν διαρροές και μετά να φέρουμε αυτό το ζούμε στην τηλεόραση. Έλα τώρα. Ναι. Μήπως ο ρόλος του έπρεπε σαν εξέλιξη να. Να πεθάνει, δεν ξέρω. Το χάσαμε, πάει ο Ρέστης. Τον πεθαίνουν τον άνθρωπο. Πώς έχει μπλέξει πουθενά και. Σε κακές παρέες. Έχουν μείνει λίγα γυρίσματα πάντως ακόμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάντως, αν αλλάξουν το σενάριο τελευταία στιγμή, τον βλέπω το θάνατο να έρχεται. Έδινε ο ρόλος του πάντως, θεωρώ, στο σύριαλ. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ το σύριαλ, αλλά το φαντάζομαι ότι έδινε. Και εμένα μου κάνει πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή και τον θέλανε και πολύ κιόλα. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ δελεαστική η πρόταση που του είχαν κάνει για να τον. Ήταν η πρώτη επαφή του Γιώργου στη μυθοπλασία στην ελληνική τηλεόραση. Τότε στο τατουάζ. Μπήκε στο τατουάζ και όντως ήταν πάρα πολύ καλή και η σχέση εξελίχθηκε πολύ καλά και η παρουσία του στη σειρά. Και τώρα λοιπόν πάλι ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Κούλης Νικολάου τον εμπιστεύονται σε μια δική του σειρά στην Γη της Ελιάς. Μου κάνει εντύπωση τώρα τι μπορεί να συμβαίνει. Με τον Ανδρέα πάντως το είχε κλείσει. Θυμάμαι τότε το ραντεβού το είχε κάνει με τον Ανδρέα. Ναι, είναι πολύ. Γιώργος. Ξέρω ότι έχουν και πάρα πολύ καλή σχέση. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε γιατί και πώς και αν. Και πώς το πληρώνει το ρόλο επίσης. Έτσι, μην κάνει κανένα μπραφ μεγάλο και είναι το top of the town που λέει και στο χωριό μου. Α, λες, να είναι κόλπο. Μήπως είναι και λίγο μυθοπλασία στο έργο. Μήπως πάει το Φαμαγούστα μετά. Λες να κάνει κροσοβέρ. Έχει γυρίσει το Φαμαγούστα. Τι έχει? Έχει γυρίσει. Ναι, είναι για λίγα επεισόδια. Είναι έτοιμο.